Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς αυτή τη συζήτηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτό που συνέβη σήμερα στη Βουλή, αυτό που άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν ως εκλογικό μαγείρεμα, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, ενδεχόμενα ένας από τους τηλεθέατες που μας παρακολουθεί να αναρωτηθεί γιατί όλη αυτή η φασαρία είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή ευνηδιασμοί, βυζαντινισμοί. Σχεδόν προεκλογικά έχουμε τέτοια φαινόμενα. Σε όλες σχεδόν τις εκλογικές αναμετρήσεις, είτε αφορούν Ευρωκοινοβούλιο, είτε βουλευτικές, είτε και δήμους και περιφέρειες. Άρα λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά. Το ερώτημα πώς απαντιέται λοιπόν σε αυτόν τον τηλεθεατή που το θέτει, είναι ακριβώς ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι μια βολική αντιπαράθεση. Προσπαθούν να βρουν αφορμές για να τονίσουν ανύπαρκτες ή πολύ μικρές διαφορές που έχουν τα κόμματα αυτά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακριβώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει τη σκητάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εφαρμόζει τα ίδια μέτρα, την ίδια λογική, την ίδια πολιτική και βέβαια και η επόμενη κυβέρνηση που θα ακολουθήσει στην ίδια ρότα θα βαδίσει. Από αυτήν που αντί να καθίσουμε να συζητήσουμε επί τη ουσία την αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια, οι νέοι άνθρωποι, ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας, συζητάμε τώρα για τους βυζαντινισμούς που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου ή που έκανε στο παρελθόν η προηγούμενη. Βυζαντινισμούς πάντως θα θεωρείτε και εσείς. Από αυτή λοιπόν την άποψη. Βέβαια, πάντοτε γίνονται αυτά τα πράγματα και δεν μας κάνει μεγάλη έκπληξη, να σας πω την αλήθεια. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει όμως πρέπει... να το συνηθίσουμε, εμείς, αν θεωρείτε ότι είναι κάτι εξωθετικό. Ακούστε λοιπόν, γιατί λέμε ότι είναι μια συνέχεια. Γιατί ακριβώς, ποια είναι το θέμα της δικαιοσύνης και του δίκαιου και της ηθικής που ονομάζονται με την πολιτική που εφαρμόζεται. Καταδικάζει τον κόσμο στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Θα ψάξει να βρει τρόπους να του υφαρπάξει και την ψήφο. Λοιπόν. Από αυτή λοιπόν την άποψη, άρα είναι συνεπής. Καταλαβαίνετε πώς εννοώ τον όρο συνεπής. Σε μία πολιτική ή σε όλες τις εκφάνσεις. Και στα ζητήματα διαδικαστικά και στα ζητήματα ουσιαστικά. Λοιπόν. Είναι αντιλαϊκή η πολιτική τους και θα προσπαθούν να βρουν μεθοδεύσεις τέτοιες που να συγκαλύψουν, να ξεπλύνουν αυτή την πολιτική. Λοιπόν. Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, η οποία στηρίζεται αυτή η άνοδος και από συμφέροντα οικονομικά και όχι μόνο, και μέσω μαζικής ενημέρωσης, γιατί ακριβώς αποτελεί χρήσιμο εργαλείο. Χρήσιμο εργαλείο για το σύστημα. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και χρήσιμο εργαλείο και για τις πολιτικές δυνάμεις, στην προσπάθειά τους να εγκλωβίσουν συνειδήσεις και από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας και από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να ξεπλύνουν τις πολιτικές τους. Και το λέμε αυτό γιατί. Γιατί υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το οποίο το έχουν συνδιαμορφώσει Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, κυβερνήσεις που υπήρχαν. Το νομοθετικό πλαίσιο των μνημονίων, το οποίο σημαίνει έναν εργασιακό μεσαίωνα με τις εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο το οποίο ευνοεί όλο και περισσότερο τη δράση των μονοπωλιακών ομίλων. Έχουν διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πετάει βίαια από την αγορά στο όνομα του ανοίγματος των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων, τις επαγγελματίες, τους αυταπασχολούμενους, τους εμπόρους. Έχουν διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δρομολογεί αλλεπάλληλα κύματα φοροεπιδρομών απέναντι σε λαϊκά στρώματα. Έχουν διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο εμπορευματοποιεί βασικές λαϊκές ανάγκες στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια. Και δεν μιλάμε για ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι συγκοινωνούν τα δοχεία οι πολιτικές τους. Ωραία. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό ακριβώς το λέω και κάνει σε κάποιους εντύπωση. Και αναφέρονται διάφορα ονόματα. Αυτές οι μεταγραφές προσώπων, οι μεταπηδείς από κόμμα σε κόμμα. Εσάς δεν σας κάνουν εντύπωση? Κοιτάξτε, έχει και την προσωπική επιλογή του καθένα για το βόλεμα του ενδεχόμενα. Αλλά και ταυτόχρονα έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο περιβάλλον που μπορεί ο άλλος να πηδήσει από τον ακόμα στο άλλο. Τη στιγμή ψηφίζουν τα ίδια πράγματα λοιπόν, επί της ουσίας. Άρα λοιπόν οι διαφορές έχουν μειωθεί. Θέλω γι' αυτό να μου επιτρέψετε. Να τελειώσω, παρακαλώ, κύριε Καραθανασόπουλε. Γι' αυτό λένε ότι πρέπει να κάνει ο λαός τη διαφορά. Και σήμερα θα κάνει τη διαφορά με ψηφίσει κουκουέ. Γιατί κοιτάξτε, δεν πρόκειται αύριο να ψάχνει που πηγεί η ψήφο του. Νάστε. Είναι σε σταθερό δρόμο η ψήφος λοιπόν. Του και είναι σε τέτοιο δρόμο το οποίο συμβάλλει στο να περάσει ο λαός στην αντεπίθεση. Απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που δέχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων του. Στον κύριο Καραθανασόπουλο. Υπάρχει το εξής ερώτημα. Ποιο είναι αλήθεια αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Να βάλω μια πλευρά από το σύνολο των πλευρών που μπορεί να έχει. Είναι αλήθεια ή όχι ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξε τις φασιστικές ορδές για να ανατρέψει τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ουκρανίας? Τους στήριξε ή όχι? Τους φασίστες, τους ναζιστές.
Αυτούς που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς Ναζί, τους απογόνους του. Τους στήριξε για να ανατρέψουν τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ουκρανίας. Δεύτερον, είναι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο καλύτερος χορηγός. Να πιάσουμε για το μεταναστευτικό, να πιάσουμε για τα ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτικών. Δηλαδή θέλατε ρωσική πολιτικών, επιβολή στην Ουκρανία, τώρα αυτό ακούμε στις 2 και 10. Των πολιτικών. Δηλαδή τώρα μισό λεπτό, δηλαδή ακούμε δεν τώρα την άποψη ότι η πουτινική Ρωσία στην Ουκρανία. Δεν στηρίζουμε, δεν στηρίζουμε τη Ρωσία. Μα με συγχωρείτε, δεν κάνω τώρα και ακούω για την φασιστική Ουκρανία. Δεν στηρίζουμε. Χαρακτηρίζεται φασιστική την Ουκρανική κυβέρνηση για να υποστηρίξετε τον Πουτίν. Μην πετά την παραστήξη. Δεν πετάω καμιά παραστήξη. Κατευθείαν σα λέω, ευθέω σα μιλώ. Σας απαντάω και εγώ πολύ ευθέως. Λέω ότι παίζετε Πούτιν εναντίον για να κάνετε αντιευρωπαϊκή πολιτική επί της Ουκρανίας. Και σας απαντάω και αυτό εγώ πολύ ευθέως. Δηλαδή επί της ουσίας το σταλινισμό μου λέτε. Αφήστε να σας απαντήσω λοιπόν. Παρακαλώ. Άλλο πράγμα ο Στάλιν, άλλο πράγμα ο Πούτιν. Εμείς δεν στηρίζουμε ούτε τη Ρωσία ούτε τον Πούτιν. Και είναι φανερό αυτό. Άρα δεν μπορούμε να στηρίξουμε την Κομισιόν που αξιοποίησε τους ναζιστές για να ανατρέψουν τον εκλεγμένο πρόεδρο της Ουκρανίας. Αυτό είναι το ζήτημα. Κατά το κομμουνιστικό κόμμα. Το ότι λέτε ότι είναι ναζί η Ουκρανία είναι αυτό το βασικό επιχείρημα. Μα δεν θα μιλήσουμε και για την Κριμαία 2 και 10 το πρωί. Δεύτερο ζήτημα. Με συγχωρείτε. Κύριε Καραθανασόπουλο, το ερώτημα είναι σαφές. Για το ΚΚΕ, όπως ετέθηκε στους εκπροσώπους των υπολείπων κομμάτων, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών? Τι λέτε στον κόσμο που τον καλείτε να έρθει να σας στηρίξει? Εμείς λοιπόν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια λυκοσυμμαχία. Δεν μπορεί να γίνει καλύτερη, θα γίνεται χειρότερη, όλο και πιο αντιδραστική. Θα έχει πολιτικές οι οποίες θα τσακίζουν τα δικαιώματα των λαών. Θα στείλει πολέμους για να μοιράζει και να ξαναμοιράζει αγορές. Μαζί με τους συνεταίρους του ΝΑΤΟ. Ποιο πόλεμο έστησε η Ευρώπη? Την Ιουγκοσλαβία. Ποιος τη διάλυσε την Ιουγκοσλαβία? Έστησε η Ευρώπη. Το 99 η Ιουγκοσλαβία, το 91 ποιο έκανε την επίθεση? Ολοκληρώστηκε η Ιουγκοσλαβία για το διακύβευμα των Ευρωπαίων. Και μετά πήγαν οι Αμερικάνοι μέσα. Δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Από αυτή λοιπόν την άποψη στείνει πολέμους στην Αφρική, παντού. Άρα λοιπόν είναι μια επικίνδυνη συμμαχία. Εμείς λέμε ότι οι λαοί πρέπει να αποδράσουν από αυτήν, να την ανατρέψουν. Και βεβαίως σε λοιπόν μια λογική συνολικότερη ρήξη και ανατροπών. Λοιπόν, και από αυτή την άποψη το προοδευτικό. Ναι. Το προοδευτικό. Γιατί εδώ πέρα προσπαθεί να διαμορφωθεί ένα δίπολο πλαστό. Γιατί είναι πλαστό αυτό το δίπολο που θέλει να δημιουργηθεί? Γιατί δεν διαφωνούν στις στρατηγικές. Έχουν τις ίδιες στρατηγικές. Διαφωνούν στο ποιος θα γίνει ο καλύτερος οδηγός σε αυτόν τον οδοστρωτήρα. Γι' αυτό λοιπόν καλείτε τους πολίτες να σας στηρίξουν. Και λέμε λοιπόν ότι το προοδευτισμός δεν έχει καμία σχέση ούτε να είσαι πλυντήριο υπουργών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ούτε των Αμερικανών των υπεριαλιστών. Κύριε Καραθανασόπουλε, είστε σαφείς. Έχει μία αξία, ένα πρώτο σχόλιο. Ότι η εποπτεία ενισχυμένη υπάρχει και είναι εδώ. Τη βλέπουμε. Στο συγκεκριμένο νόμο. Άρα λοιπόν δεν τελειώσαμε από την εποπτεία. Ένα. Δεύτερον. Αυτό νομίζω ότι είναι γενικώ. Ναι, εντάξει, γιατί η κυβέρνηση πανηγύρισε ότι τελειώσαμε την εποπτεία. Και τον έλεγχο των θεσμών, όπω ονομάζει. Η εποπτεία παραμένει και είναι εδώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον. Σε όλου υπάρχει. Η όποια αρρύθμιση. Εμεί το ξέρουμε και δεν υπάρχει. Σε όλου με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε σε πλαίσιο. Εμεί το ξέρουμε πολύ καλά. Κύριε Δανέλη, εμεί το ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ενισχυμένη εποπτεία. Και συνολική εποπτεία. Και υπάρχουν και αυτόματοι κόπτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο εξάλλου αγγίζει λοιπόν όλους. Και οι ευρωπαϊκοί κόπτες αφορούν τις κοινωνικές δαπάνες και όχι άλλες δαπάνες. Τι εκείνη θέλετε να πείτε, κύριε Καραμάνος? Λοιπόν, λέμε τώρα γιατί σε σχέση με τη συζήτηση αυτή για τα θέματα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η όποια συζήτηση και η ρύθμιση που θα γίνει είναι σίγουρο ότι ακόμη περισσότερο θα ξεχυλώσει το pullover. Το pullover το οποίο προσφέρει μια σχετική προστασία με τον νόμο Κατσέλη και τις όποιες μεταρρυθμίσεις είναι στο επόμενο διάστημα. Τον νόμο Πασόκ, ναι. Από αυτή λοιπόν την άποψη. Ναι, το οποίο όμως δεν προστάτευε. Το οποίο όμως δεν προστάτευε, κύριε Μαλέλη. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιο είναι ο πατρόνας του νόμου. Έτσι κι αλλιώς και η σημερινή κυβέρνηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που το στηρίζετε. Πέρα από αυτό. Εμείς δεν το στηρίξαμε τον νόμο, το ξέρετε. Ούτε τώρα το στηρίζουμε. Λέω όμως ότι πέρα από αυτό. Ποια είναι η συζήτηση η οποία γίνεται, για ποιο σκοπό γίνεται η συζήτηση? Γίνεται η συζήτηση για να αλαφρώσουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή στο επίκεντρό της είναι να θωρακιστεί η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να απαλλαγούν οι τράπεζες από το βραχνά των κόκκινων δανείων? Που αυτό που οδηγεί επί της ουσίας, πρώτον, στο να σφίγγει ακόμη περισσότερο η θηλιά στα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά και να πιέζονται να γίνονται συνεργάσιμοι δανειολήπτες. Άρα δηλαδή
να κάνουν. Υπάρχει μια λαϊκή έκφραση, δεν θα την χρησιμοποιήσω. Για να, μπορούν, για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δανειά τους στη στιγμή που χρωστάνε στην εφορία, μάλιστα, στα ασφαλιστικά ταμεία, λοιπόν, και παντού. Και επί της ουσίας δεν προστατεύεται από τον πληστηριασμό η ικανοποίηση του δικαιώματος στη στέγαση των οικογενειών. Είστε σαφείς. Θα ήθελα να κλείσουμε με έναν τελευταίο σύντομο γύρο. Θέλω τις εκτιμήσεις σας για το χρόνο των εκλογών, αλλά σας παρακαλώ χωρίς κάτι περαιτέρω. Μόνο την εκτίμησή σας για το χρόνο των εκλογών. Κύριε Καραθανασόπουλο, ξεκινώ αντίστροφα από εσάς. Λέω, όποτε και να γίνουν οι εκλογές. Άλλο το όποτε να γίνουν. Έχετε εκτίμηση. Εκτίμηση δεν μπορούμε να έχουμε. Όπως βλέπετε το τοπίο. Έτσι κι αλλιώς μέσα σε 6 μήνες θα γίνουν. Αυτό αλλά μπορώ και εγώ να σας πω ότι το πετύχατε. Άρα λοιπόν δεν είναι η ουσία το πότε θα γίνει η ημερομηνία για μας. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ο λαός να κάνει την έκπληξη.